Και πάμε τώρα να υποδεχτούμε αυτόν τον άνθρωπο, αυτόν τον καλλιτέχνη, αυτόν τον ηθοποιό, αυτόν τον... αυτό το γλυκό, αστείο πλάσμα, δεν ξέρω πόσα πράγματα μπορώ να πω κάθε φορά που τον φιλοξενώ σε μια εκπομπή. Ό,τι και αν έχω στο μυαλό μου να κάνω ή να πω για να τον παρουσιάσω, μου τα ανατρέπει. Με ένα δικό του μαγικό τρόπο, αυτή είναι η γοητεία του, αυτή είναι η μαγεία του. Ο Σωτήρης ο Καλυβάτσης με το όνομα, έτσι έρχεται, μπαίνει. Έλα! Έτσι πες. Έτσι να κάνουμε, έτσι να κάνουμε. Να λυπνευτούμε λίγο έτσι. Έτσι να κάνουμε λίγο έτσι. Έλα λουλούδι μου από εδώ, από εκεί όπου σε βοηθάει. Από εδώ θα έρθω γιατί μου είπαν ότι πρέπει να κάτσω ακριβώς εδώ. Ναι, αλλά χωράς. Συλφίδας. Συλφίδας. Γεια σου, Δήμη. Ο Συλφίδας. Καλορίζικος. Η Ευρυδίκη μας, η Φωτεινή μας. Και ο Χάρης μας. Και ο Χάρης μας. Άντε, καλώς σας βρήκα στο παλιό σας και καινούργιο σας σπίτι. Ευχαριστώ, αγάπη μου, ευχαριστώ. Βρε Μέρη, τι μας είχε φέρει την άλλη φορά, θυμάσαι? Πετρέλαιο. Τι κουβαλούσες στο καλάθι? Πετρέλαιο. Πετρέλαιο και μπανάνες. Πετρέλαιο μας είχε φέρει. Μας είχε φέρει πετρέλαιο για να ζεστανόμαστε γιατί ήταν χειμώνας. Και ήταν η στο μέσα στην καλή χαρά. Μας κρύψει η ακρίβεια τότε. Στην αρχή της κρίσης μας είχε φέρει πετρέλαιο. Την άλλη φορά μας είχε φέρει μπανάνες, παξιμάδια. Τι... Παστέλια πολλά. Παστέλια. Από το φίλο μου το Λάκη, παστέλι, μπόλικο παστέλι. Α, μπανάνα ξέχαστη που μου την είχε πετάξει η Έλληνα από Παπαβασιλείου, θυμάσαι? Το θυμάσαι. Από την άκρη του καναπέ εκεί καθόταν η Έλληνα και μου λέει: θες μπανάνα? Λέω: ναι. Μου πετάει την μπανάνα και σκάει μπανάνα στο φλιτζάνι του καφέ, το οποίο αναποδογυρίζει πάνω στο λευκό φόρεμα που φορούσα. Τέλειο. Μια αναστέλωση. Γούρι, γούρι, πάμε όλοι. Σήμερα τι μας έφερες? Σήμερα σας έφερα το κορμί. Εντάξει. Σε λίγο και με αυτή τη μουσική μου θα τα πετάξω και θα ξαπλώσω να με απολαύσω. Πρόσεξε, έχουμε ακόμα ώρα, πρέπει να τα βγάλεις μέχρι το τέλος. Ναι, βρε, σιγά σιγά, ήδη άρχισε να ζεσταίνω. Ξεκίνα να βγάζεις. Πώς είσαι? Είμαι σε καταπληκτική φόρμα, αισθάνομαι περίφημα, σε δημιουργική φάση και οπλισμένος με υπομονή. Η υπομονή χρειάζεται πάντα, αλλά στη δεδομένη περίοδο πες μου γιατί τη χρειάζεσαι. Καταρχήν τελειώνει ο μήνας. Οπότε όλοι χρειάζονται μια υπομονή να δουν από πού θα τα συγκεντρώσουν όλα αυτά που πρέπει να συγκεντρώσουν. Ξεμένεις από λεφτά τέλος του μήνα, μέσα του μήνα, πότε είναι που τώρα κοίταξε και Σεπτέμβρης ειδικά, από πού να τα βρεις. Πού να τα βρεις. Δεν τα μοιράζει κανείς. Όχι, δεν τα μοιράζει κανείς, αυτό είναι αλήθεια. Έχεις παίξει ποτέ τυχερά παιχνίδια? Έχεις πιάσει τον εαυτό σου να περνάει έξω από... Τυχερά παιχνίδια όταν ήμουν μικρός έπαθα ένα σοκ και από τότε το έχω μια ιδιαίτερη επαφή, ειδικά με τους άσους. Ναι. Ναι, λέω τώρα έναν άσο θα τον ήθελα. Σηκώνω, είναι άσος. Αλλά αυτό, μόλις μπαίνουν λεφτά στη μέση, χάνω αυτή τη δύναμη. Τι χάνω, παιδιά, αυτό. Αλλιώς είμαι μάγος. Είναι τυχερός μέχρι να αρχίσει να γίνεται το πράγμα με στοίχημα. Άρα συνειδητοποίησα ότι δεν μου χρειάζεται αυτό το άγχος, γιατί πέρασα ένα άγχος. Μια φορά ήταν μια πρωτοχρονιά και με φίλους. Και παίζατε με λεφτά? Παίζαμε, ξέρεις, φίλοι, ρε παιδί, μαζεμένοι στη Θεσσαλονίκη, εκεί πέρα όλοι, αλλά... Έφτασα κάποια στιγμή και ήταν 100.000 δραχμές. Τα χάνες ή τα κέρδιζες? Τα χάνα, παιδάκι μου. Και το μόνο που σκεφτόμουν ήταν, μα πώς τώρα εγώ, πού θα βρω όλα αυτά τα χρήματα, ξέρεις, για να το αυτό ξανά. Το άγχος μου είχε καταγκυριεύσει. Και λίγο πριν πεθάνω, στο τελευταίο, γιατί κάνουν καθάμενα στον τόπο, κάπου κατά τις 11-12 το πρωί πια, έτσι τέργεξε και ήταν ο τελευταίος που θα έκανα, 21 παίζαμε και ο τελευταίος ήμουνα που θα έκανα, το είχαμε ορίσει. Ναι. Οπότε άρχισα να παρακαλώ, δώσε εσύ ένα χιλιάρι. Ο άλλος μου είχε δανείσει 70 και μου λέει, δεν σου δίνω άλλο. Δεν τελώσεις, δεν δώσουμε ένα τελευταίο. Ναι. Όχι, 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 τελικά μου έδωσε και κέρδισε 105.000 δραχμές. Εντάξει, οπότε αυτό είναι επέστρεψα ύψιστη. Όλα αυτά που χρωστούσα. Και σου αυτό είναι είχα πάει με ένα 5.000 εκεί. Και έφυγα σαν να μην έγινε τίποτα. Απλά αυτό που πέρασα δεν θέλω να το ξαναζήσω ποτέ. Καταλαβαίνω. Δηλαδή ήμουν σαν να με ρίξανε σε καυτό λάδι, ας πούμε, τσουρουφλισμένος. Και δεν το ξανά κάνεις ποτέ, ποτέ. Γιατί λένε ότι αυτά όλα τα τυχερά παιχνίδια και αυτά είναι και λίγο. Δηλαδή παθαίνεις εθισμό. Άμα σου συμβεί μια φορά, λες τώρα θα κερδίσω, όχι, τώρα θα κερδίσω. Έπαθα τη ζημιά στην αρχή νωρίς, δόξα τω Θεώ, και από τότε τη γλίτωσα. Ξέρεις, χωρίς πλάκα, πάλι καλά που το κατάλαβες. Γιατί αν θα μπορούσε να συνεχίσει, ας πούμε, και να έχει πρόβλημα εκεί μετά. Ναι, γιατί σου λέω, έχω πολύ καλή επαφή με όλα αυτά. Ακόμα και στο τάβλι, δηλαδή, άμα παίξουμε,
Καμιά φορά λέω τώρα ένα σόδιο, τι, γιατί να μην φέρω. Εγώ στο τάβλι είμαι. Σόδιο. Στο τάβλι. Να σε φωνάξουμε για κάποια πράγματα που θέλουμε. Ναι, και για πρωτοχρονιά, αλλά και τέτοιο. Ό,τι θέλετε, εγώ αφού ξέρει. Ναι. Έχει μια. Γενικώς όμως τα παθήματα σου γίνονται μαθήματα ή είσαι από αυτούς που θα ξαναπροσπαθήσουν, θα ξανακάνουν το ίδιο έργο. Δύο-τρεις φορές το έχω ξανακάνει και μετά δεν το ξανάκανα. Για πες μας ένα παράδειγμα. Και με τέτοια πράγματα. Έχεις ένα παράδειγμα έτσι φρέσκο να μας πει. Φρέσκο όχι. Και γιατί παλιάτικο. Έχω πάψει να κάνω οτιδήποτε πια. Φρέσκο. Φρέσκο όχι. Αλλά ακόμα σου λέω και με δουλειές, δηλαδή κάτι με συνεταιρισμούς, με τέτοια, δεν μου χρειάζονται αυτά τα πράγματα. Το έκανα μια, το έκανα δύο, αφού δεν βάζεις μυαλό, σου λέει θα πληρώσεις. Πλήρωσες μια, πλήρωσες δύο, μετά άντε γεια και ησυχάζεις. Έχεις δοκιμάσει δηλαδή, εκτός από το επάγγελμα ας πούμε του ηθοποιού, έχεις δοκιμάσει να πεις τώρα εγώ θα γίνω λίγο επιχειρηματίας. Θα ανοίξω αυτό ένα. Είναι ειδικά που εκεί είναι. Επιτυχία μεγάλη. Ο καλύτερος επιχειρηματίας. Τα κάνω όλα δώρο και ησυχάζουμε. Δεν το έχεις αυτό το πράγμα. Όχι, τι. Καθόλου. Επίσης. Τι να λέμε τώρα. Άντε, πες το. Ας πούμε σε σχέση Φερρυππίν με τις δουλειές που κάνουμε και τις παραγωγές, επειδή και παλιότερα είχα εμπλοκή. Ναι. Αλλάζει εντελώς ο χαρακτήρας, κατάλαβες. Αλλά δεν μπορώ εγώ να γίνομαι με τους ανθρώπους. Να τσακώνεσαι. Ναι, όχι, πολύ, δεν μπορείς, πολύ. Να τσακώνομαι, να φωνάζω, να σου βάζω αυτό. Προτιμάς να είσαι από την άλλη πλευρά, δηλαδή. Όχι το επιχειρηματικό. Ναι, 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 ναι. Άστο. Καλύτερα. Να τον πάμε λίγο στην ελληνική τηλεόραση, λέω. Στην όμορφη ελληνική στην τηλεόραση. Στην όμορφη, στη μαγευτική, ελληνική τηλεόραση. Γελάνε μέχρι και η κάμερα μέν μας. Φαντάσου. Είναι η δουλειά τους αυτή. Γιατί γνωρίζω. Ναι, καλά. Φαντάσου. Γελάνε γιατί βγάζουν οι όμορφοι. Γελάνε γιατί παράγουν τα αγόρια μας σε ωραία ελληνική τηλεόραση. Αυτοί είναι οι μόνοι που παράγουν. Μόνοι που καταγράφουν που βασικά. Πιο σοβαρή, πιο σοβαρή δουλειά από εμάς κάνουν σίγουρα τα παιδιά. Λοιπόν, γι' αυτό και παραμένουν όλοι αυτοί. Και εγώ όταν ήμουν στον Άρδα, να μάθω τι παρέα ήμασταν εδώ πέρα σε αυτό το στούντιο. Λοιπόν, θέλω να μου πεις καταρχήν να ξεκινήσουμε από το βασικό ερώτημα. Βλέπεις τηλεόραση? Αυτό τον καιρό, ειδικά αυτό τον καιρό, όχι. Λυπάμαι. Είναι οι πρόβες, είναι, ξέρεις, αυτό. Ωραία. Εννοώ. Πραγματικά όμως, καθόλου. Αν υπάρξει μια περίοδο στην οποία θα κάτσεις να δεις, θα κάτσεις τον καναπέ σου, θα βουλιάξεις, καλή ώρα στο δικό μας που βουλιάζει και αυτό λίγο. Αυτό είναι νευουλιαστικό. Θα δεις. Ωραία, φέραμε τους καλεσμένους. Πάλι καλά που δίνεις την πρωί-πρωί, γιατί θα ρίχνουμε κάτι. Μη λες έτσι για τον καναπέ μας. Δεν χρειάζεται και δεν βουλιάζει. Επίσης, μας δίνει μια πολύ ωραία πάσα να ζητήσουμε συγγνώμη για τους ήχους που ακούγονται. Είναι οι καναπέδες. Παρεξηγήσιμη. Ευχαριστώ, Φωτεινή, για την πάσα. Οι ήχοι που ακούτε δεν είμαστε εμείς, είναι οι καναπές. Δεν κάνουμε εμείς κριτς-κριτς. Ούτε τα φαγητά που τρώμε. Στην πορεία που θα πιάσουν και τα κρύα και θα κοιτάς με ένα δερμάτινο που θα βάλεις μια. Κάτι κοτουλέπι θα φοράνε τα κοιτά, θα γίνει εδώ. Άμα βάλω και δερμάτινο σε αυτό τον καναπέ, θα είμαι υπέροχη. Αυτό. Σε περίοδο λοιπόν που βλέπει ελληνική τηλεόραση, που βλέπει τηλεόραση, ελληνική, ναι. Για την ελληνική μιλάω. Ναι, ναι, ναι. Τι θα επιλέξει να δει, θα επιλέξει να χαζέψει σύριαλ, να δει μυθοπλασία, θα πει α δω reality, θα πει α δω ενημέρωση. Κοίταξε, την ενημέρωση. Θα την αποφύγει. Θα την αποφύγω, είναι και το ίντερνετ, είναι και αυτό. Okay. Αλλά έτσι πολύ απαλά, όπως οι πιο πολλοί θέλω να πιστεύω άνθρωποι, γιατί ξέρεις ότι και η ενημέρωση έτσι όπως είναι, είναι μάλλον κάτι άλλο. Στη συνέχεια, ίσως, όχι ίσως, εννοείται ότι θα δούμε όλοι πια βλέπουμε τον Άρη, ο οποίος. Την ομάδα λέει πιο. Βεβαίως, βεβαίως. Όχι τον πλανήτη ακόμα, δεν έχουμε μετάδοση. Την ομάδα. Έγινε Άρης να γουστάρεις που λένε και όλος ο κόσμος πια, γιατί διδάσκει ποδόσφαιρο η ομάδα μου. Λέω ότι ανέβει καλά, πάει καλά. Σε καλύτερα δεν γίνεται. Έτσι. Αν εξαιρέσει ότι χθες χάσαμε. Εντάξει, αυτό ήταν άτυχη στιγμή. Μα δεν γίνεται να κερδίζει και συνέχεια. Βέβαια. Άλλωστε μέσα από τις ήττες θα γίνει καλύτερο. Δυναμώνει. Ίσως κάποια ταινία. Σύριαλ βλέπεις. Σύριαλ πρέπει να είναι ένα ραντεβού με τον τηλεθεατή. Εμείς έτσι όπως ζούμε δεν. Θα ήθελες να παίζεις σε ένα από αυτά τα. Έχει πολύ ωραία σύριαλ. Για μένα
Έχει κάποια πολύ καλά σύριαλ πια η ελληνική τηλεόραση. Και ειδικά εδώ που βρισκόμαστε έχει. Και ειδικά εδώ που βρισκόμαστε έχει και τα καλύτερα. Όχι επειδή είναι σπίτι μας, αλλά έχει τα καλύτερα. Εσάς θα πει, θα σας πλακώσει. Μα δεν είναι το μαστικό σημείο, αλλά το παραδέχομαι. Ας πούμε λοιπόν ότι έχει αρκετά καλά σύριαλ η ελληνική τηλεόραση. Ναι. Σου έχει γίνει πρόταση να παίξεις σε κάποιο από αυτά? Παλαιότερα. Τώρα τελευταία όχι, αλλά δεν είναι κάτι αυτό. Ήδη έτσι κι αλλιώς, πολύ σύντομα, θα τελειοποιηθεί ένας πιλότος για ένα σύριαλ. Α, το οποίο το γράφεις εσύ? Όχι, το γράφει ένας πολύ καλός συνεργάτης, νέος άνθρωπος και μπορεί να το γνωρίζετε, ο Αργύρης ο Αποστόλου. Ναι. Και θα γυριστεί το αυτός ο πιλότος μαζί με τον Μιχάλη τον Ιατρόπουλο. Μάλιστα. Είμαστε παρέα. Και θα παίξεις. Ναι, τώρα αυτό πρέπει να το υπάρχει κάποιο κανάλι. Κατάλαβα. Είσαι αναζήτηση. Τον πιλότο θα κάνουν οι άνθρωποι. Τον πιλότο θα κάνουμε, ναι. Και είσαστε πολύ... προς αναζήτηση καναλιού. Ναι. Κωμωδία, φαντάζομαι. Εννοείται ότι είναι κωμωδία, εννοείται ότι είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι πολύ ταιριαστό και στους δυο μας. Και ελπίζω να προχωρήσει, αν προχωρήσει, δηλαδή πιστεύω, είμαι σίγουρος ότι θα γράψουν ιστορία στην ελληνική τηλεόραση. Το εννοείται κωμωδία, το είπες έτσι πολύ. Εγώ όμως, αν ήμουν, ας πούμε, θα ήθελες τώρα τον κόντρα ρόλο. Ναι, αν ήμουν ο Κοκκινόπουλος, θα σε βούταγα να σε βάλω σε έναν... Σε μια μπανιέρα με αίμα. Με τον Ιατρόπουλο μαζί σίγουρα τους έβαζε σε μπανιέρα. Θα τον έβαζα εγώ τον Καλυβάτση να κάνει έναν, ας πούμε, ψυχασθενή δολοφόνο, γιατί πιστεύω ότι θα τον έκανε πάρα πολύ καλά, αλήθεια στο λέω. Εντάξει, αυτό όμως είναι ένα αυτοτελές επεισόδιο, ναι, που μπορεί να μας συμβεί. Θα ήθελα να σε δω σε κάτι που είναι τελείως διαφορετικό από ό,τι σε έχω δει στη ζωή μου. Ναι, ποτέ. Συμφωνώ. Δεν είναι κάτι. Και εμένα έχει αρχίσει μεγαλώνοντας να με γαργαλεύει τον εγκέφαλο αυτό το πράγμα. Πιστεύεις ότι είσαι καλός στο δράμα, ας πούμε? Δεν ξέρω. Θα το δείξει. Αυτό που φοβάμαι είναι μην κάνουμε το δράμα και είμαι και καλός και με το που ξεκινήσει πεθάνουν όλοι στα γέλια. Αυτό είναι κάτι. Από την άλλη πάλι, επειδή ζούμε σε δράμα, προτιμώ την κωμωδία. Ναι. Κατάλαβες, δηλαδή είναι όλα δράμα. Προτιμάς να κάνεις, σε καταλαβαίνω. Είναι όλα δράμα. Έχει την τιμητική, η δράμα έχει την τιμητική της αυτής της εποχής. Αλλά είμαστε, εντάξει, δεν προτιμάς είναι να ψυχαγωγείς τον κόσμο, ναι, παρά να τον δηλαδή βαραίνεις. Μου αρέσει πάρα πάρα πολύ να αντιλαμβάνομαι ότι προσφέρω γέλιο και λίγο ξεχνιαστιά, όσο μπορεί να ξεχαστεί κάποιος με αυτά όλα που μας συμβαίνουν. Αλλά θα ξεχαστούμε, πού θα πάμε. Σε τώρα, κάθε φορά σε εκλογές. Τώρα που θα γίνουμε νότια Σκόπια, θα ξεχαστούμε. Παναγία μου, τώρα, λέμε τέτοια. Είναι σε ένα ζήτημα το οποίο δυστυχώς. Ναι. Δυστυχώς. Ναι. Πριν να έχουμε να παίξουμε δύο πολύ ωραία παιχνίδια μαζί σου. Άντε πάλι. αλλά πριν, ούτε θυμηθήκατε. Πριν πρέπει να πούμε για την Αθηναής. Αθηναής. Ο βαφτιστικός της κυρίας. Δεν είναι τέλειο αυτό? Εσύ κάνεις το βαφτιστικό? Δεν μπορώ να πω ποιος κάνει τι. Δεν μπορείς. Αν διαβάσετε και δείτε την αφίσα μας, λέει στο ρόλο του βαφτιστικού, ναι, όθων μεταξάς. Συγγνώμη, τώρα το βλέπω, με συγχωρείς πάρα πολύ. Να είμαστε. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Βεβαίως. Άρα λοιπόν εγώ φταίω. Αλλά ναι, υπάρχουν πολλές ανατροπές. Πρέπει να πούμε εντάχει ότι μιλάμε για μια γαλλική φάρσα του 1917, στην οποία στηρίχθηκε και ο Θεόφραστος Βοήθεια, ο Θεόφραστος Σαγκελαρίδης, ναι, το 2000, λέω, Παναγία, το 18, και έφτιαξε την πιο πετυχημένη ελληνική οπερέτα που μας συνέβη ποτέ. Και τώρα ήρθε ο Χάρης ο Ρώμας, που πήρε και διασκεύασε όλο αυτό το έργο. Και έτσι είμαστε εκεί, εκείνη την εποχή, στους Βαλκανικούς πολέμους. Μόλις έχουμε πάρει τη Μακεδονία μας. Ναι. Και... τραγουδάς κιόλας. Έχουμε δύο τραγουδάκια μέσα, γιατί δεν είναι οπερέτα πια, είναι πρόζα. Okay. Είναι μια, πραγματικά το λέω, ξεκαρδιστική φάρσα. Ωραία. Τώρα συμμετέχουμε σε όλο αυτό το πράγμα, είναι ο Χάρης ο Ρώμας. Βεβαίως. Που σκηνοθετεί, έχει κάνει τη διασκευή και παίζει, είναι ο στρατηγός και θείος της Θεοφανίας. Παπαθωμά. Παπαθωμά, που τυχαίνει να είναι στο έργο η γυναίκα μου.
Άρε τυχερούλη. Και στη ζωή και στη σκηνή. Μπαμπάτσικε, ωραίε. Είναι τα καλύτερα κορίτσια. Έχω εδώ κουκλίτσε. Είναι μαζί μα επίση η Κατερίνα του Τσαβαλάκη μα. Ο Όθων που μεταξά που τον αναφέραμε. Είναι εδώ η πυρέτριά μα η Μαριγό. Η υπέροχη πραγματικά και μπριόζα Εύη Κολιούλη. Έχουμε τον Βαγγέλη. Να το, αυτό το επίθετο. Για δες λίγο το Βαγγέλη. Βοηθήστε με ρε παιδιά με το Βαγγέλη. Σκιζέ μου άμεσα, έμωμο. Άρε Βαγγέλη με το... Έμωμο. Μισό λεπτό θα το βρω αμέσως. Δεν υπάρχει ο Βαγγέλης, σας το λέω. Δεν υπάρχει. Δουκουτσέλης, μπράβο, Δουκουτσέλης, ο Βαγγέλης Δουκουτσέλης. Άρε, πρίφτη, αστέρι, μεγάλο. Ο Βαγγέλης, από όσο ξέρω... Και Αντώνης Καλομυράκης, τα είπα εγώ. Τα πες. Για πες. Τι χάρη να ξέρω το Βαγγέλη Δουκουτσέλη και όλας γράφει πάρα πολλά σενάρια και θεατρικά. Γιατί δεν μιλάς, ε, πας να μας εκθέσεις. Ήθελα να το θυμηθείς, κατάλαβες, επίτες το έκανα. Όλα αυτά είμαστε πραγματικά πολύ ωραία παρέα και πρέπει αυτό θέλω πάρα πολύ να το πούμε. Ότι στην Αθηναίδα είναι η θεατρική σκηνή Αθηναής πλέον. Ναι. Γιατί ήταν η θεατρική σκηνή Ζωή Λάσκαρη μέχρι πέρσι. Και επειδή είναι λίγο θολό στο μυαλό των ανθρώπων. Άρα η πρώην θεατρική σκηνή Ζωή Λάσκαρη μπράβο, που μετονομάζεται σε έτσι, Αθηναίδα. Μπράβο, είναι στον πολυχώρο Αθηναίδα, σε αυτόν τον υπέροχο πραγματικά. Η πρεμιέρα σας. Η πρεμιέρα μας είναι τώρα. Ή 15 θα είναι, ή 16 θα είναι, ή 17 θα είναι, ή 18 θα είναι. Να πάμε εμείς να στεθούμε από τις 14 να πιάσουμε στα σίδη ή χαρά θα μας ενημερώσεις. Αυτό, γιατί θα έχουμε και τις... Θα έχουμε και τις πρόβες της Τζενεράλε που θα είναι ανοιχτές για τον κόσμο. Να έρθει να τις δει για να βοηθηθούμε και εμείς. Αν θα έχετε ανοιχτές πρόβες για τον κόσμο. Ανοιχτές μπορεί να δώσουμε και κάτι, 2-3-5 ευρώ. Αλλά θα είναι έτσι τυπικό. Θαύμα. Για να μπορέσουμε και εμείς να πάρουμε φόρα. Και ο να βαφτιστικός... γνωρίσει και ο κόσμος το ανανεωμένο μας θέατρο. Που να είναι καλά ο Στράτος ο Μαρκίδης που το ανέλαβε για τα επόμενα 3 χρόνια. Ο Στράτος είναι εξαιρετικός. Και πατριωτάκι μου. Ο βαφτιστικός της κυρίας, βάλε τελεία. Ο βαφτιστικός της κυρίας λοιπόν στην θεατρική σκηνή Αθηναής, πρώην θεατρική σκηνή Ζωή Λάσκαρη, 14-15 Οκτωβρίου η πρεμιέρα. Και μετά τις διαφημίσεις ερχόμαστε να παίξουμε με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Το πιάσε το χρόνο και το κοίταμε στα μάτια. Δύο ολοκένουργια παιχνίδια. Γίνεται να πιάσω κάτι άλλο. Πιάσε ό,τι θες εσύ. Θα τα προλάβουμε και τα δύο μέρη. Γιατί ο χρόνος είναι άπιαστος. Θα δούμε. Ένα από τα δύο σίγουρα. Γιατί έχουμε πάρα πολύ ωραία δώρα για σας. Τζάκετ από το LMF Boutique και τσάντα μπόχο από το Frolic Stones. Ερχόμαστε! Δείτε πώς έχει το παιχνίδι. Έχουμε μπροστά μας ο κύριος Καλυβάτσης και εγώ ένα κουτί με μπάλες. Χωρίς να κοιτάμε καθόλου το κουτί αυτό που έχει μέσα μία τρύπα, εκεί πρέπει να μπουν οι μπάλες. Τώρα προσέξτε τώρα τι μας κάνουνε. Δηλαδή πραγματικά, εδώ πρέπει να μπουν οι μπάλες. Όχι μόνο πώς να κοιτάτε, εδώ μέσα πρέπει να μπουν οι μπάλες. Ο ένας τον άλλο στα μάτια. Πρέπει να μην κοιτάμε το κουτί, πρέπει να κοιτάμε ο ένας τον άλλο στα μάτια και να πετάμε τις μπάλες έτσι. Ποιος τα σκέφτεται αυτά μπορείς να μου. Ο Ασπρούλιας Περικλής. Και πες το ρε παιδάκι μου. Είναι διεθνών παραγωγών αυτά τα παιχνίδια. Αλλά δεν θα λοξοδρομήσετε. Θα κοιτάς μόνο το Σωτήρι και ο Σωτήρις θα κάνει μόνο τον άλλο στα μάτια. Αυτό ειδικά το παιχνίδι αύριο μεθαύριο μπορεί να γίνει και Ολυμπιακό άθλημα. Μετά από σένα μπορεί όλα να γίνουν. Λοιπόν, τα δώρα που θα σας δώσουμε, τα έχουμε να τα δείξουμε τώρα ή μετά, θες Πέρκη. Μετά. Λοιπόν, κερδίζετε ένα φανταστικό LMF jacket λευκό μακρύ, πάρα πολύ ωραίο. Και κερδίζετε και μια μπόχο τσάντα από τα Frolic Stones στα καταστήματα με τα πολύ ωραία αξεσουάρ. Και άμα θέλετε, μπορείτε να έρθετε και στην Αθηναίδα να δείτε το βαπτιστικό της κυρίας όταν έρθει η ώρα. Άμα θέλετε, μπορείτε και αυτό. Να μιλήσουμε με τις δύο τηλεθεάτριες οι οποίες θα ποντάρουν ή στο Σωτήρι ή σε μένα. Είναι η Φευρονία που είναι από το Κίκης. Φευρονή. Μετελία. Γεια σου, Φευρονή, μου πει τι. Γεια σου, Μετελία. Γεια σου, Φευρονία. Τι κάνει το Κίκης. Καλά, πολύ ωραία. Καλή αρχή στην εκπομπή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Καλυβάτσης ή Γερμανού.
Καλυβάτσι. Συγγνώμη, Ναταλία, αλλά. Όχι, πολύ καλά κάνει. Έχετε γούστο, αγαπητή φίλη. Δεν είναι θέμα γούστο. Ευστοχία είναι. Και θέμα ευστοχία. Ευστοχία είναι, γιατί εντάξει. Λοιπόν, καλή επιτυχία, Φευρονία μου. Πάμε στην Αναστασία που μας τηλεφωνεί από τα Χανιά. Γεια σου, Αναστασία. Γεια σας. Καλή τηλεοπτική σεζόν. Ευχαριστούμε, Ναταλάκη, Αναστασία. Σας αγαπάμε πολύ. Ευχαριστώ, γλυκιά. Πάρα πολύ καλά. Ευχαριστούμε, μακάρι, αμήν Παναγία μου. Λοιπόν, εσύ αναγκαστικά ξέμεινες με μένα. Πώς γίνεται αυτό? Θα διάλεγα ούτως ή άλλως εσένα, Ναταλία. Α, τι είπα? Αναγκαστικά. Θα διάλεγα ούτως ή άλλως εσένα, Ναταλία. Έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα να αποδείξω ότι είναι πιεστή Φευρονία και Κυλκής. Έχουμε χρόνο. Λοιπόν, ναι, είναι 30 δευτερόλεπτα. Κυλκής, λοιπόν. 30 δευτερόλεπτα. Θα κοιτάτε ο ένας τον άλλο στα μάτια. Δεν θέλω να δω τίποτα άλλο. Δεν θα κοιτάξετε προς τα εκεί. Δεν έχουμε ζέσταμα να κάνουμε. Τίποτα. Άντε, θέλετε μία αναγνωριστική? Άντε, μία αναγνωριστική. Έχετε από εκείνη την πλευρά, είναι το δεξί. Λίγο γρήγορα μία αναγνωριστική. Χωρίς να κοιτάς, Ναταλία. Το Σωτήρι θα κοιτάς. Λοιπόν, είστε πάρα πολύ καλοί και δύο, πάμε να παίξουμε. Πάμε, ξεκινάμε. Ξεκινάει ο χρόνος από τώρα, έχουμε 30 δευτερόλεπτα, κοιτάζεστε και ρίχνετε. Πάμε. Πολύ καλά, πολύ καλά. Ναι. Κοιταχτήρες στα μάτια. Μπράβο. Μπήκε. Δεν σου λέω, θα μάθεις μετά. Ναταλία, μην κοιτάς καθόλου από εκεί. Τίποτα. Σωτήρι την Ναταλία. Το καλύτερο θέαμα έχεις. Το καλύτερο θέαμα. Συνεχίστε. Είστε σε πολύ καλό δρόμο. Ναταλία, θα πας περίφημα, να ξέρεις. Λοιπόν, είστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Σωτήρι, συνέχισε. Ναταλία, είσαι η καλύτερη. Ο χρόνος. Μένουν 2 δευτερόλεπτα. 1. Τελευταία βολή. 0. Τέλος. Έχουμε νικητή. Μία μπάλα του Σωτήρι μπήκε μέσα, οπότε η Φευρονία από το Κυλκής κέρδισε αυτό. Εγώ δεν έχω στόχο όταν βλέπω. Πώς θα έχω στόχο όταν δεν βλέπω? Ναι, αλλά έπρεπε να εμπνευστείς από τον Καλυβάτσι που τον κοιτάς στα μάτια. Εμπνεύστηκα, αλλά είναι αγόρι φίλης μου. Δεν μπορώ να τον κοιτάξω και πιο λάγνα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Πιο λάγνα για να χάσω εγώ το στόχο. Μπράβο. Φευρονία! Φευρονία! Κερδίσαμε! Συγχαρητήρια, Φευρονία! Τι κερδίζει! Πάρα πολύ. Παρακαλούμε πάρα πολύ. Χειροκροτήματα είναι αυτά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, γλυκιά μου Φευρονία. Κέρδισες. Κέρδισες πάρα πολύ ωραίο τζάκετ, μακρύ, λευκό, καταπληκτικό, υπέροχο. Είναι από την boutique LMF. Είναι μακριά, Περικλή μου. Θες να πάω να στο περίμενε, Περικλή. Περικλή, περίμενε εγώ, Περικλή. Μη μου σκάς καθόλου, Περικλή. Α, τι ωραία. Εδώ, Περικλή, πώς φαίνεται. Εδώ, Περικλή. Ωραία. Λοιπόν, θες να τα δώσω και τα δύο τώρα? Άλλο ένα. Λοιπόν, η Φευρονία, το χέρι της κυρίας λίγο... Νομίζω που η κυρία λίγο κουλάει. Πρέπει να πούμε πολλά πράγματα η τσάντα μέσα. Ξαδέλφη του Τυραμόλα. Νομίζω ότι λίγο η κυρία το χέρι της λίγο. Δεν είναι τίποτα. Εντάξει. Όπα, θα πέσει. Λοιπόν, η Φευρονία κερδίζει το τζάκετ. Πάμε να δώσουμε αυτή την πολύ ωραία τσαντούλα. Που είναι από τα Frolic. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε το ίδιο. Όχι. Α, θα παίξουμε το πιάσε το χρόνο. Ναι. Λοιπόν, σε... Λοιπόν, έχουμε καινούργιο παιχνίδι. Φτιάξε την κούκλα. Φτιάξε την κούκλα. Ο Σωτήρης παίζει μόνο στο το φτιάξε την κούκλα. Το φτιάξε την κούκλα είναι κοντά σας για ακόμα. Προλαβαίνουμε να το παίξουμε για όχι, λέγε αλλιώς. Ναι, προλαβαίνουμε. Λοιπόν, έχουμε άλλο δώρο, πρέπει, άλλο ένα δώρο έχουμε. Πρέπει να δώσουμε. Λοιπόν, θα παίξουμε το πιάσε το χρόνο. Έλα εδώ, Σωτήρη. Σωτήρη, έλα εδώ. Έχω τρία χέρια προκειμένου να πιάσω το χρόνο, με συγχωρείτε. Βάλτε λίγο πιο εκεί. Λοιπόν, τώρα παίζετε. Πάει μόνο του να πιάσει το χρόνο. Θα το πιάσω, πού θα πάει. Χρόνια. Τώρα παίζετε οι δυο σας. Οι δυο μας. Οι δυο σας. Και σας λέω εγώ, σας καθοδηγώ εγώ. Εντάξει. Βοήθαμε μέρη, γιατί δεν έχω χαρτιά. Δεν ξέρω πρώτα λοιπόν, αυτό. Λοιπόν, άκουσε 30 δευτερόλεπτα. Πρέπει να λέμε λέξεις από μια συγκεκριμένη κατηγορία και αρχικό γράμμα που θα μας πούν. Και σε όποιον σκάσει ο χρόνος πάνω, χάνει. Κατηγορία. Και... Ποια θα είναι η κατηγορία μέρη και το ένα γράμμα. Ένα παράδειγμα να καταλάβουμε και εμείς λοιπόν, από το σπίτι. Όχι, θα ξεκινήσει πολύ απλό. Θα σου πω, ας πούμε, να μου πείτε φρούτα από κάπα. Α, μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πού θα είμαστε, εδώ. Εκεί που είσαστε ήσασταν πάρα πολύ καλά. Εκεί που είσαστε. Μια χαρά ήσασταν. Εγώ ήμουν εδώ. Σε αυτή την πολύ ωραία τέτοια στάση. Λοιπόν, ξεκινάμε και μου λέτε πόλεις... Μισό λεπτό πριν ξεκινήσουμε.
εναλλάξει ή ότι μου έρχεται να αλλάξει. Μια ο ένας, μια ο άλλος. Θα σας δίνω. Δεν, σε όποιον σκάσει ο χρόνος πάνω, χάνει. Σε όποιον σκάσει ο χρόνος πάνω, λήξεις, χάνει. Ωραία. Ξεκινάμε και λέμε πόλης από πι. Πάτρα. Πύργος. Τολεμαΐδα. Περιστέρι. Δεν είναι πόλη το Περιστέρι, γιατί είναι μήπως. Το Περιστέρι είναι περιοχή. Λοιπόν, Πάργα. Πάργα. Αυτό είναι Μισκονάκι. Πάργα είπα, παρακάτω. Τι να πω, να σκάσει ο χρόνος. Όχι, όχι, λέγε. Πρέβεζα. Ωραίος. Πολύχνη Θεσσαλονίκη, είναι. Το πεις και μόνος σου. Πολύχνη Θεσσαλονίκης. Αχ, δεν βγάλαμε τηλεφωνικές, ρε. Βγάλτες τώρα. Δεν πειράζει. Βγάλτες τώρα τις τηλεφωνικές. Κερδίζει πάλι από το κλικής. Κάτσε μου, ρε Καλυβάτση, με έχεις από προσανατολίσει. Αλίκη από Πειραιά. Γεια σου, Ναταλία. Και Ορέστης από το Βόλο. Γεια σου, Αλίκη. Και... Γεια σας, γεια σε όλους. Γεια. Κατερίνα από... Κατερίνα. Από το Βόλο, από το Βόλο. Τα Βρυλίσια. Αλίκη από Πειραιά. Από Βρυλίσια. Ναι. Τα άκουσα τα Βρυλίσια. Αλίκη από τα Βρυλίσια. Τι είπα εγώ. Από τον Πειραιά. Όχι, είπα Αλίκη από Πειραιά. Ρε Δημήτρη. Αλίκη από Πειραιά. Ρε Δημήτρη μου, μια καρτούλα δεν μπορείς να μου... Μισό λεπτό, μην μαλώνετε. Δεν θέλει ο Δημήτρης, δεν θέλει. Δεν θέλει, δεν θέλει. Λοιπόν, Κατερίνα από τα Βρυλίσια. Εντάξει, Κατερίνα από τα Βρυλίσια. Κατερίνα από τα Βρυλίσια και Αλίκη από τον Πειραιά. Ποιον διαλέγεις για να παίξεις. Ποιος. Η Κατερίνα ή η Αλίκη. Εγώ θέλω... Η Αλίκη. Αλίκη Πειραιά εδώ. Αλίκη Πειραιά. Ναι, Αλίκη. Ποιο θέλεις για να παίξεις. Καλυβάτσι Δαγκωτό. Όχι και Δαγκωτό. Δηλαδή... Φιλιά στον νόμο. Το Σωτήρι Καλυβάτσι. Θα παίξουμε και Αλέξη, όχι. Ωραία. Λοιπόν, διαλέγει εσένα. Άρα, η Κατερίνα από τα Βρυλίσια παίζει με τον... πώς το λένε το παιδί? Κώστα. 37 χρόνια τώρα. Παίζει με τον Τζουρό. Θέλω να μου πείτε... Μάλιστα. Φρούτα είναι. Που αρχίζουν από μη. Μπανάνα. Μήλο. Μαντάρινι. Μούσμουλο. Πολύ ωραίο φρούτο παραδείγμα. Ευχαριστώ. Είδες. Α, αυτό να λέγεται. Κάπου η μελιτζάνα θεωρείται φρούτο. Όχι. Όχι, δεν, θα δεν είναι φρούτο η μελιτζάνα. Όχι, κάπου, δεν θα το πω. Μάγκο. Ωραίος. Ωραίος. Μην κάνετε νοήμα, θα σας χτυπήσω όλους. Φερμέλα μπους, ο καναπέ. Μύρτιλο του λέει να πει. Το μύρτιλο δεν είναι. Όχι. Έχει τελειώσει ο χρόνος. Παιδιά, συγγνώμη, δεν υπάρχει άλλο από μη φρούτο. Υπάρχουν πολλά. 2-0 για τον Σωτήρη Καλυβάτση. Μπορείς να πεις μύδι, γιατί είναι το φρούτο της θάλασσας. Αλήθεια από Πειραιά, πες αλεύρι, Frolic Stones, υπέροχη Μπόχο Τσάντα, δική σου. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, κορίτσι. Γεια σου, Αλίκη. Γεια σε όλους. Φιλάκια πολλά, Κατερίνα από Βρυλίσια. Συγγνώμη και τον Ισάμου. Τον έπιασα τον χρόνο. Τον έπιασε για να καλά σου πει. Αχ, Παναγία μου, τι ήταν αυτό που πάθαμε. Τι ασυνεννοησία ήταν αυτή. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε οργανωμένοι στα παιχνίδια αυτά. Βλέπεις εδώ. Υπάρχει μια στρατηγική, υπάρχει... Πρώτον, παίζαμε πρώτη φορά και ο δεύτερος λόγος θα στον πω μετά. Είμαι εγώ, ευχαριστώ. Δεν είσαι εσύ. Ωραία. Είναι στο αριστικό σου. Όχι. Ούτε εκεί. Είναι εξωγενείς οι παράγοντες. Όχι. Είναι εξωγενείς οι παράγοντες. Γιατί δεν την κάνετε πιο πιπεράτη την εκπομπή, πείτε. Όχι, όχι. Δεν μπορούνε. Λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που επιλέξατε εμάς ένα ακόμα Σαββατοκύριακο για την ψυχαγωγία και την ενημέρωσή σας. Χρόνια πολλά στο Λεωνίδα Σόζο, το μουσικό μας επιμελητή. Χρόνια πολλά. Που έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Να ζήσεις, αδερφέ, πάντα τέτοια. Θα έλεγα κάτι, θα σου πω μόλις. Να σε χαιρόμαστε. Καλή επιτυχία στο Σωτήρη Καλυβάτση που έχει πρεμιέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στις 15, βεβαίως. Στην Αθηναϊδά. Θα θυμάστε, Αθηναϊς. Αθηναϊς, ο βαφτιστικός της κυρίας. Μείνετε στον Αλφα απόψε σε νέα Bake Off Greece. Φιλάκια πολλά, τα λέμε το άλλο Σάββατο. Bye, bye.